Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είναι μια νέα μέρα για τον τόπο. Η χώρα αποκτά μετά από πολύ καιρό κανονική κυβέρνηση. Αλλά σήμερα είναι και μια αρχή νέας εποχής για το πολιτικό μας σύστημα. Γιατί συγκροτείται για πρώτη φορά κανονική κυβέρνηση με διακομματική σύνθεση. Παλιότερα αυτό συνέβη σπάνια, μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, μόνο για ειδικό σκοπό και μόνο για περιορισμένο χρόνο. Τώρα συγκροτείται κυβέρνηση με πλήρεις αρμοδιότητες και χρονικό ορίζοντα όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Είναι ένα μεγάλο βήμα που προϋποθέτει τολμηρές συνενέσεις μεταξύ των κομμάτων. Αυτές τις συνενέσεις αποτολμήσαμε και πετύχαμε. Για να σώσουμε τη χώρα, διασφαλίζοντας την ευρωπαϊκή της πορεία, για να αλλάξουμε όλα εκείνα που πρέπει να αλλάξουν και να πετύχουμε στους στόχους μας, ώστε ο τόπος να βγει από την κρίση. Γιατί μην κάνετε λάθος, αυτός είναι ο στόχος μας. Να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και να πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα λέγοντας στο λαό την αλήθεια. Αυτό περιμένει από μας, την αλήθεια του οφείλουμε. Η κυβέρνησή μας δεν είναι στον αέρα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο συζητήσαμε και πετύχαμε ευρύτατη συναντήληψη διακυβέρνησης. Η απαραίτητη προγραμματική συνένεση ήδη έχει επιτευχθεί σε πάρα πολλά σημαντικά σημεία. Θα δοθεί πολύ σύντομα στη δημοσιότητα και θεωρώ ότι είναι πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα. Άλλωστε, αυτή ήταν και η εντολή του ελληνικού λαού στις πρόσφατες εκλογές. Λοιπόν, την εντολή αυτή, τα κόμματα που συνεργάστηκαν σε αυτή την εντολή ανταποκρίθηκαν πλήρως. Έδειξαν την ευθύνη τους απέναντι στο λαό, αλλά και απέναντι στις δύσκολες ώρες που περνάει ο τόπος μας. Και η κυβέρνηση που συγκροτήσαμε είναι πρωτίστως κυβέρνηση ευθύνης. Συνεργαστήκαμε όμως για να κάνουμε τις μεγάλες τομές, όχι για να μείνουμε στα ίδια. Και αυτές τις αλλαγές πρέπει να τις σηματοδοτήσουμε από την πρώτη μέρα. Από σήμερα έχω λοιπόν να σας ανακοινώσω αμέσως δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο μισθός των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα κοπεί κατά 30% από την πρώτη στιγμή. Και δεύτερον, θα δώσω εντολή στον Υπουργό των Εσωτερικών να περιοριστεί η χρήση των κρατικών αυτοκινήτων από την κυβέρνηση και τα μέλη της από το σύνολο της δημόσιας διοίκησης στον ελάχιστο απαραίτητο αριθμό. Πάντα πίστευα και τώρα το πιστεύω περισσότερο από κάθε φορά ότι ο καλύτερος τρόπος για να κυβερνήσει κανείς είναι να δείχνει πρώτος το παράδειγμα. Με αλήθειες και με σεμνότητα. Και βεβαίως, όχι κάθε μέρα στα κανάλια, όταν δεν υπάρχει λόγος. Ξέρω ότι όλοι σας, όλοι μας, έχουμε τις καλύτερες προθέσεις. Αλλά δεν με ενδιαφέρουν οι καλύτερες προθέσεις. Με νοιάζουν το έργο και το αποτέλεσμα. Η πιο κρίσιμη λέξη για αυτή την κυβέρνηση πρέπει να είναι η λέξη αποτελεσματικότητα. Θα έρθω στα Υπουργεία όλων σας και θα φτιάξω με το κάθε Υπουργείο ένα χρόνο στόχο διάγραμμα. Πότε θα τελειώνει τι. Και θα υπάρχει συνέχεια, παρακολούθηση και έλεγχος. Τι από όσα αποφασίσαμε έγινε στην ώρα του, τι άργησε, τι δεν έγινε και γιατί δεν έγινε. Ξέρετε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει περίοδο χάριτος. Πρέπει να δείξει το έργο από την πρώτη στιγμή. Και αυτό θα κάνουμε. Να θυμάστε ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τη διακομματική της σύνθεση, είναι ενιαία κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν κομματικά φέουδα, ούτε κομματικά στεγανά. Ένα είναι το αφεντικό μας, ο ελληνικός λαός. Και ένας είναι ο στόχος μας, να τον υπηρετούμε. Άλλοι περιορισμοί, άλλοι περισπασμοί, άλλες σκοπιμότητες και άλλες σκέψεις δεν υπάρχουν και δεν χωράνε. Ο ελληνικός λαός περιμένει από εμάς να κυβερνήσουμε με ενότητα, με συναντήληψη και με αποτελεσματικότητα. Και εμείς περιμένουμε αντίστοιχη υπευθυνότητα να δείξουν και τα άλλα κόμματα που δεν συμμετέχουν σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι ώρα για στήρα αντιπολίτευση μέσα σε αυτή την κρίση που περνάει ο ελληνικός λαός. Το λαϊκισμό τον πλήρωσε πολύ ακριβά αυτός ο τόπος και δεν αντέχει να τον πληρώσει άλλο. Σήμερα όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω μας.
εντός και εκτός Ελλάδος. Από μας περιμένουν πολλά. Για πρώτη φορά εδώ και καιρό δημιουργούμε ελπίδα. Και δεν πρέπει να προδώσουμε αυτές τις προσδοκίες που επενδύονται πάνω μας. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα, έχουμε την υποχρέωση να δείξουμε σε όλους και εντός, στο λαό που βασανίζεται από την κρίση, σε αυτή την ανεργία που έχει χτυπήσει το κάθε σπίτι, στην κάθε οικογένεια, πρέπει να δείξουμε και εντός και εκτός Ελλάδος ότι σήμερα κάτι ξεκίνησε να αλλάζει στον τόπο μας. Και έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε όλοι να μας συμπαρασταθούν και όλοι να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να σωθεί η χώρα, να παραμείνει σε ευρωπαϊκή τροχιά. Σε αυτόν τον αγώνα σίγουρα θα υπάρχουν πολλές δυσκολίες, αλλά περιμένω τη στήριξη όλων των δυνάμεων του έθνους και όλων των εταίρων μας. Στο πολύ προσεχές διάστημα θα αποδείξουμε ότι αυτή τη στήριξη και τη δικαιούμαστε και την αξίζουμε. Οφείλουμε να κάνουμε τη διαφορά από την αρχή. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε και αυτή είναι η πρώτη μας δέσμευση. Και όπως θα μάθουν όλοι, εμείς τις δεσμεύσεις μας θα τις κρατάμε. Και κάτι ακόμα. Η επικοινωνιακή διαχείριση, παρακαλώ, να συντονίζεται κεντρικά, κεντρικά, για να μην υπάρχουν παραφωνίες. Και θα ήθελα να κλείσω αυτό το δημόσιο μέρος του πρώτου χαιρετισμού μου προς εσάς. Και είναι η πρώτη και τελευταία φορά που θα συμμετέχει τηλεόραση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με έναν κανόνα επιτυχίας στην πολιτική που κάποτε τον άκουσα και μου φάνηκε πολύ σοφός. Να ξέρετε, λέει, πως ό,τι κάνουμε, η ιστορία θα μας κρίνει αυστηρά. Να ξέρετε ακόμα πως πριν μας κρίνει η ιστορία, θα μας κρίνει ο λαός ακόμα αυστηρότερα. Αλλά το σημαντικό είναι εμείς οι ίδιοι να κρίνουμε τους εαυτούς μας ακόμα πιο αυστηρά. Μόνον έτσι θα πετύχουμε. Όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε ο πιο αυστηρός κριτής του έργου μας από όλους τους άλλους.